σήμερα στη σημερινή μας κινητοποίηση που κάνουμε εδώ και από τον μπλόκο της Βόνιτσας και από τον μπλόκο εδώ του Λούρου, για να κάνουμε γνωστό για ακόμη μια φορά ότι τα προβλήματα είναι μεγάλα. Κάνουμε αγώνα επιβίωσης, δίνουμε άλλο ένα βήμα στην κλιμάκωση και απαντάμε και από αυτή εδώ την κινητοποίηση στα μέτρα ασπιρίνες που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, στην κοροϊδία που μας έπαιξε όταν από το ίδιο τον μπλόκο μας είπε ότι το γάλα έχει ανέβει. Το γάλα αυτή τη στιγμή φέτος έχει πέσει, τα εφόδια έχουν εκτιναχθεί, είμαστε η μόνη χώρα πανευρωπαϊκά που τα λοιπάσματα έχουν ανέβει 10% ενώ σε όλες τις άλλες πέφτουν. Είμαστε μια χώρα που οι γαλακτοβιομήχανοι με δεδομένη την καταστροφή κτηνοτροφικών μονάδων στη Θεσσαλία, στον Εύρο και στο Βόλο, με δεδομένη την καταστροφή λοιπόν και μειωμένη την παραγωγή του γάλακτος, ρίχνουν και τις τιμές στο γάλα. Οπότε ήρθε να παίξει άλλο ένα παιχνίδι στην πλάτη μας. Εμείς δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι θα συνεχίσουμε, θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας, συντονισμένοι πανελλαδικά. Έχει γίνει γνωστό σε όλη την κοινωνία πανευρωπαϊκά πλέον ότι τα προβλήματά μας δεν είναι τοπικά εδώ, ούτε πανελλαδικά, είναι πανευρωπαϊκά. Όλοι οι αγρότες πανευρωπαϊκά έχουν ξεσηκωθεί για αιτήματα που κάποιοι τα είχαν και κερδισμένα, ενώ εμείς όχι. Διεκδικούμε αφορολόγητο πετρέλαιο για να καλλιεργήσουμε και όχι επίδομα πίσω, 100 ευρώ και 300 ευρώ στον καθέναν, που δεν φτάνει ούτε για ένα γέμισμα στα τραχτέρια μας. Διεκδικούμε να φύγει το ΦΠΑ από τα εφόδια, να μειωθούν. Διεκδικούμε να αλλάξει αυτός ο αναχρονιστικός κανονισμός των ΕΛΓΑ και να μας αποζημιώνει στο 100% για τις καταστροφές και τις νόσους στα ζώα και όχι να παίρνουμε ψίχουλα πάλι, ενώ είμαστε από τις ομάδες οι οποίες πληρώνουμε τεράστια εισφορά ασφαλιστική. Αυτά τα πανελλαδικά αιτήματα διεκδικούμε και κατά τόπου συγκεκριμένα, που τα χωριά μας είναι σαν βομπαρδισμένα τοπία. Αυτά διεκδικούμε, άδρευση, ίδρευση για τα χωράφια μας, για να μπορούμε να έχουμε φθηνό το ρεύμα, άλλη μία κοροϊδία στις πλάτες μας που έπαιξε ο Πρωθυπουργός. Μας έκλεισε την πράσινη ανάπτυξη σε όλους τους τόνους. Όταν παντού υπάρχει πράσινη ανάπτυξη εδώ στην περιοχή μας, χάνονται εκτάσεις οι οποίες ήταν για να μπορούμε να αφήνουμε τα κοπάδια μας, και το ρεύμα το πληρώνουμε 4, 5 και 10 φορές παραπάνω από ό,τι το πληρώναμε, και μας λέει ότι θα μας δώσει άλλο ένα ψίχουλο 10% έκπτωση. Σε αυτά λοιπόν απαντάμε, θα κλιμακώσουμε κι άλλο τις κινητοποιήσεις μας, δεν θα σταματήσουμε εδώ, η λύση είναι τα μπλόκα, δυναμώνουμε τα μπλόκα μας παντού, συντονισμένα. Αύριο έχουμε και μπλόκο στην Ερμίτσα, στο Αγρίνιο, το μπλόκο από εκείνη την πλευρά που ανακοίνωσε η Ομοσπονδία μας. Θα συντονιστούμε και την Τρίτη με την Πανελλαδική Επιτροπή, την Πανελλαδική Σύσκεψη, και δυναμώνουμε, κλιμακώνουμε παντού τον αγώνα μας. Βγάζουμε τρακτέρ. Καλούμε όλους τους συναδέλφους που δεν έχουν έρθει να έρθουν σε αυτό το τίμιο αγώνα. Κλιμακώνουμε πανελλαδικά, αυτή είναι η λύση και θα κερδίσουμε, συνάδελφοι. Δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Σας ευχαριστώ.